Σαμπρίνα. Όταν κάτι δεν σου πάει καλά, οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, τ' ακού τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς. Με συγχωρείτε. Έλα, πέρασε. Νόμιζα ότι ήσουν άρρωστη. Όχι, όχι, πάει αυτό. Είμαι εδώ ως εθελόντρια. Να σας ζητήσω. Τίκο, Λουίς και Νάντο. Χαιρετίστε, παιδιά. Γεια, παιδιά. Χάρηκα. Είμαι ο Μανουέλ. Ξέρουν ότι ήμουν άρρωστη κι εγώ. Τώρα έρχομαι κάποια απογεύματα και παίζουμε όλοι μαζί. Φερνάμε ωραία. Κι εγώ το ίδιο. Κάτσε, κάτσε. Ναι, 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 ωραία. Έλα. Όμως πρέπει να σου πω ότι δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά, έτσι. Ζωγραφίζεις αγωνιστικά. Ναι, τα αυτοκίνητα είναι το στοιχείο μου. Τι χρώμα θες? Κόκκινο, κόκκινο. Σπυρίτος, Σπυρίτο, με έχεις μαγκώσει. Το ξέρω, φύγε το από εδώ όμως. Μην ξεχνάς, εσύ μου είπες να έρθω για να ελέγξω αν είναι εδώ η κόρη μου. Ναι, αλλά αλλάζω, δείτε. Τι κάνεις εκεί, φόρεσε κάτι. Δεν πάω πουθενά. Είμαι σίγουρος ότι άκουσα τη φωνή της κόρης. Δική σας ιδέα ήταν. Μη λες ψέματα. Άκουσα φωνές και ήταν της κόρης μου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όχι, όχι, εγώ ήμουνα. Να, είδατε, αυτός ήταν. Ναι. Κάναμε πλάκα. Της αρέσει πολύ όταν της μιλάω με κοριτσίστικη φωνή. Τρελαίνεται να με ακούει, ναι, να λέω κάτι τέτοια. Φυσικά, έχει δίκιο. Τι βλακίες είναι αυτές. Πήγαινε πες τη μητέρα σου ότι... Δεν είναι εδώ η μαμά μου. Πώς είπες? Είναι έξω η μαμά. Φοράτε εσώρουχα μόνο. Μόνο εσώρουχα. Σταματήστε, δεν σας αφορά, ε. Δεν το κουνάω από εδώ αν δεν μιλήσω με την κόρη μου. Θα περιμένω έξω, δεν θα φύγω. Εδώ γίνονται τις τρελής, δεν το πιστεύω. Γίνονται όρκια. Η Πιλάρ ούτε που φαντάζεται τι τιμωρία την περιμένει. Δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Ευτυχώς που δεν πήραν και τους τοίχους. Γιατί πήραν τα πράγματα του φίλου σου? Επειδή είχαν χρέη. Γιατί δεν πάμε μια βόλτα, πάμε στο πάρκο, τι λέτε? Και εδώ καλά είναι. Στο πάρκο. Θα έρθεις μαζί μου? Όχι, πήγαινε. Ναι. Πήγαινε. Παύλο, να σου πω, πρέπει να τις πάμε κάπου, σε κανένα μπαρ. Μην έχουμε λεφτά, ρε. Πώς θα πάμε στο μπαρ? Τα λεφτά που χασάπη. Άστο. Αυτά είναι για να πληρώσουμε την Άννα και έχουμε κι άλλα έξοδα. Δεν μπορούμε, σου λέω. Τίποτα, δεν ξοδεύουμε. Είσαι τσιγκούνης, τι θα κάνουμε? Δεν έχω ιδέα. Έκπληξη. Τι συμβαίνει εδώ? Α, τι όμορφο, υπέροχο είναι. Κάπως μινιμάλ, βέβαια. Έλα, από εδώ. Από εδώ η Μελίνα. Παύλο, Τόμας. Γεια. Γεια σου. Τα κορίτσια πού είναι? Στο μπάνιο. Στο μπάνιο. Ναι. Αχ, παιδιά, εσείς δεν πεινάτε. Εγώ πεθαίνω της πείνας. Ναι, κι εγώ πεινάω πολύ. Κάπου θα πάμε. Η τουαλέτα είναι από εκεί. Εντάξει, εκεί. Ωραία. Ναι, ναι, ίσια εκεί. Δεν θα πάμε πουθενά γιατί δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε μία. Ο Τόμας και εγώ θα μείνουμε εδώ. Μια νύχτα. Όχι, σου είπα, θα μείνουμε εδώ με τίποτα. Και τι θα κάνουμε? Ξέρω εγώ, ας παίξουμε μονόπολη. Τι να πω. Καλά, περιμένετε. Μαμά. Μαμά, είμαι εδώ με τον Τόμας, τον Παύλο και κάτι κορίτσια. Χρειαζόμαστε κάτι να φάμε. Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Παιδάκι μου, με τη μάνα σου μιλάς, Πάσκαλ. Φτιάξε ό,τι θέλεις, μωρέ. Ναι, δεν πειράζει. Μόνο κάνε γρήγορα. Γράψε τη διεύθυνση. Ευχαριστώ. Ουα! Όπω, σκίζεις! Ίσια! Ωραία!
permission from the mates. So many problems to crack. Τέλεια! Είσαι και η πρώτη, Φέλη! Μπράβο! Ήρέμησε, 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 Σολ! Ένα παιχνίδι είναι μόνο! Ήρέμησε! Δεν είναι κάτι σοβαρό! Δεν έχω όρεξη για μπιλιάρδο. Ας παίξουμε κάτι άλλο τότε. Γιατί δεν παίζει άλλο, ναι! Αυτό που είναι εύκολο, ναι! Θα δούμε! Φέλη, έλα μαζί μου, πάω να πεις ευχαριστώ. Και πώς μπήκε στο σπίτι μου, πώς. Έτσι, Πόντρε. Σόνια, έχω ακριβά πράγματα. Θα μου πάρει τα βιβλία μου, τα σουβενίρ μου, όλα. Πώς θα γίνει τώρα, πώς μπήκε. Ηρέμησε, ηρέμησε. Θα βρούμε μια άκρη, δεν μπορεί. Ο Αντρέ, δεν μ' άφησε να πάρω την αστυνομία. Είπε ότι θα ήταν καλύτερα έτσι, για να μην περιπλέξουμε τα πράγματα. Φυσικά, δεν είναι το σπίτι του. Τι τέρα, θα μου χαλάσει τις κουρτίνες, το γαλί. Ηρέμησε. Θα το αναλάβει ο Αντρέ. Εμπιστέψου τον. Ναι. Πώς να τον εμπιστευτώ, μου ζητάς πολλά. Άμα, Χίλτα. Συγγνώμη, δεν έχει να κάνει με εσένα, αλλά αυτός είναι απελπισία. Τι έγινε. Τελείωσε. Ήταν πολύ δύσκολο. Το διαμέρισμα βρωμούσε, αλλά τώρα είναι εντάξει. Πεντακάθαρο. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Φυσικά, βλέπεις. Θα τα κατάφερνε, το ήξερα. Όχι, δεν είναι ανάγκη να με ευχαριστείς. Πάντως, Χίλτα, καλό θα ήταν να πας πίσω στο σπίτι σου. Είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήνεις άδειο. Μπορεί να σε κλέψουν. Σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν δύσκολα για μένα στην αρχή. Αλλά τα παιδιά είναι πολύ καλά. Ναι, ναι, μέχρι να σου ανοιχτούν βέβαια. Μετά αρχίζουν και βγάζουν κάποιες κακίες. Πάντως, ακόμα είμαι έκπληκτος. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ κάτι τέτοιο. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που συνεργάστηκες με τα παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή για μένα. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνω αυτό, γιατί τα έχω περάσει αυτά και μάλιστα πρόσφατα και οι θεραπείες δεν είναι αρκετές. Όταν πολεμάς το θάνατο, η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σε σώσει. Εγώ ευτυχώς που είχα τον πατέρα μου. Δεν έχω τι να πω. Μην πεις τίποτα, όλα καλά. Η συμπεριφορά σου είναι αξιοθαύμαστη. Όχι. Όχι, αν δεν το έκανα θα σήμερα δεν έμαθα τίποτα. Πότε θα ξαναρθείς? Αύριο, το απόγευμα. Μπορώ να έρθω μαζί σου? Φυσικά. Φυσικά. Αν θες, μπορώ να σε πάρω από το σχολείο. Σύμφωνοι, ναι. Τι ώρα? Δεν ξέρω. Τι ώρα τελειώνεις? Ο Τόμας πήγε να φέρει μπύρες με τα κορίτσια, αλλά αυτά είναι τα μόνα λεφτά που θα χαλάσουν. Ελπίζω η μαμά μου να έρθει πριν από τα κορίτσια, αλλιώς... Να τι. Γεια σου, γεια μου. Πώς είσαι, πώς καλά? Είσαι? Θα έρθουν κάτι κορίτσια, έτσι. Μη με λες γιο σου και δεν θα σε λέω μαμά. Για λίγο μόνο, έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Έλα. Και τα πάνε ο ίδιος. Μαγειρεύεις καλά, Ραμόνα, ε? Α, βλέπεις. Μόλις τηλεφώνησες, τα παράτησα όλα και ήρθα. Όλα είναι σπιτικά. Σοβαρά, ε? Σπιτικά. Ναι. Τέλεια. Η μαμά μου ποτέ δεν μου μαγείρεψε. Καλά. Μάλλον θα είναι πολύ άσχολη. Μη στεναχωριέσαι. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ποιο φαγητό προτιμάς? Τα λαζάνια. Λαζάνια. Αλλά όχι τα έτοιμα, τα σπιτικά. Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τα σπιτικά μαμά, λαζάνια. Μαμά, άντε ξεκινάμε. Έλα, μαμά, έλα. Μαμά, να σου πω. Έλα σου λέω. Πού να σου πας? Οχ. Παρντόν, είπες μαμά? Ποιανού μαμά είναι η κυρία? Ναι, η δικιά μου είναι. Παύλο, σου έχω πει να μην με λες έτσι. Δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άντρας, εκτός του ότι είναι γλυκός, γιατί είναι γλυκός, μπορεί να είναι και τόσο καλός. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε? Ναι, δεν είναι κακός, ξέρω. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν σε ενοχλεί καθόλου που εγώ είμαι με τον καλύτερο και εσύ με τον χαζό? Όχι, θέλει. Αυτό ήταν μοιραίο. Εσύ έχεις τον Άλαν και σου αξίζει, φιλενάδα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ακριβώς. Είσαι πολύ καλή φίλη. Μην ξεχνάς ότι εγώ έχω αγόρι. Και ότι τα έκανα όλα για σένα, για να ξεχάσει τον Άλεξ. Είσαι η καλύτερη. Είσαι η πρώτη. Να κάνουμε γρήγορα όμως, ε. Δεν θέλω να είμαι εδώ ενώ θα μπορούσα να είμαι μαζί του και να λέω. Γεια, τι κάνεις? Πήγαινε, είσαι. Εγώ σχεδόν τελείωσα. Σίγουρα. Ναι, ναι, πήγαινε, κάτω. Πήγαινε. Δεν το πιστεύω. Εσύ φταίς, Φρανσίσκο. Εγώ! Τι λες τώρα, έχεις τρελαθεί. Αν δεν τον αντιμετώπιζα, θα έμπαινε μέσα. Έλα τώρα, πάντα έτσι φέρεσαι. Σταμάτα, Λάουρα, έλα, σε παρακαλώ, τι σε έπιασε. Δεν με νοιάζει, αλλά τώρα ο Ντουνόφ κάνει σαν τρελός και κάθεται στην πόρτα. Δεν φταίω εγώ αν η Πιλάρη ήρθε χωρίς να ρωτήσει. Εγώ προσπάθησα να τη βοηθήσω. Και τη βοήθησες πολύ, ναι, βέβαια. Μου έχεις βγάλει την ψυχή, Θεέ μου. Δεν
καταλαβαίνω πώς κάποτε σε είχα ερωτευτεί. Τι σύμπτωση, κι εγώ την ίδια πορεία έχω. Τι λέτε? Θα πας έτσι έξω? Συγγνώμη, κυρία. Δεσποινής. Τι εγώ? Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Πώς τίποτα? Τίποτα. Ήρθα να επισκεφτώ τη Μαρίζα που μένει εκεί πέρα. Ναι, το ξέρω. Εκεί. Το ξέρω. Και ντύνομαι έτσι για να κάνουμε πλάκα. Φύγε από μπροστά μου, σε παρακαλώ. Τώρα. Μην πείτε τίποτα στο σχολείο. Έλα τώρα, είναι ντροπή. Φύγε από εδώ. Λες να μην όχι, είδε. Όχι, δεν σε είδε. Πιστεύω, τι έγινε? Περιμένει την Πιλάρ να βγει. Μπράβο, τα καταφέραμε. Πεινάμε, η Μελίνα πεινάει. Ας φάμε λοιπόν. Ελάτε. Και πιάτα? Τι πιάτα τώρα, κορίτσι μου, έλα με τα χέρια φάε. Συνήθως τρώω σε καλύτερα μέρη, αλλά τα παιδιά μου ζήτησαν να έρθουμε εδώ πέρα. Διασκέδασε το, έτσι. Διασκέδασε το. Γίτο, πάλι καλά που η μητέρα σου μας τα έφερε αυτά, ε. Πώς είπες, μα δεν τα έφερε η μητέρα του Πάμπλο. Η μητέρα σου τα έφερε. Εκτός από ιδιοκτήτρια του κρεοπολίου είναι και τέλεια μαγείρισα. Σωστά, Γιολάντα. Νόστιμο. Θα πρέπει να τα πουλάει. Ή μπορούμε εμείς να τα πουλάμε. Στα γήπεδα. Είναι φοβερή δουλειά. Έχει κέρδος. Καλή ιδέα. Ναι. Μου είπες ψέματα. Όχι. Α, ναι. Μου είπες ότι ο πατέρας σου ήταν επιχειρηματίας και ότι δεν μπορούσες να πεις το όνομά σου για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, είσαι ένας βλάκας και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Παράταμε. Περίμενε, άσε με. Παράταμε. Ελπίζω να μην είσαι ψεύτης όπως και ο φίλος σου, ε. Όχι, καμία σχέση. Γιατί εγώ συχαίνω με τους ψεύτες. Δεν μου είπες γιατί δεν υπάρχουν έπιπλα εδώ. Πάμε. Γουστάρω κέικ. Ναι. Τι έγινε? Όχι. Πονάει. Όχι, αλλά με έχω πονόδοντο. Ναι. Μπαμπά, ναι. Τα έπλυνα όλα, ναι. Τι. Έρχεσαι εδώ τώρα? Ναι. Ναι, εδώ θα είμαι, εδώ. Μην ανησυχείς, δεν θα φύγω. Καλά, γεια. Ποιος ήταν? Ο μπαμπάς μου. Πάμε κάπου αλλού. Είναι βαρετά εδώ. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Και αυτό είναι το μπαρ. Α, ναι. Πολύ ωραίο είναι το μπαρ. Είναι πολύ ωραίο. Ωραίο μπαρ. Και με ωραίο ναι, φόρμα. Ναι, πραγματικά. Ναι, το μπαρ. Παρακαλώ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Και δεν είδαμε και την αυλή ακόμα. Έχουμε πίσω ένα πολύ μεγάλο κήπο όπου καλλιεργούμε μελιτζάνες, μαρούλι, καρότα... Ντομάτες. Ει! Περίμενε. Συγγνώμη, Φέλη, δίψαγα. Φέλη, σε παρακαλώ. Έσπασα ένα νύχι και δεν μπορώ να το βλέπω. Μπορείς να μου φέρεις τα καλλιτικά μου? Όχι, δεν μπορώ να το βλέπω. Φέρε μου, σε παρακαλώ, τα καλλιτικά μου. Έρχομαι. Δεν αισθάνομαι καλά. Πρέπει να μου έπεσε η πίεση. Περίμενε. Μπορείς να μου φέρεις λίγο νεράκι? Ναι, φυσικά. Ναι, κρύο. Όχι από εκεί. Από το άλλο μηχάνημα. Ναι, από το διάδρομο φέρε μου. Από το διάδρομο. Γρήγορα. Από το διάδρομο. Γρήγορα. Πολύ ωραία. Γρήγορα. Μα τι σε έπιασε, Σολ, όλα αυτά για ένα σπασμένο νύχι? Όχι. Ξέρεις, το έκανα επίτηδες για να μείνουμε μόνοι μας. Γιατί? Πρέπει να σου πω κάτι. Αλλά πρώτα πες μου αν σου αρέσει η Φέλη. Δεν την ερωτεύτηκα κιόλας. Είναι πολύ καλή, σίγουρα. Δεν ξέρω, περνάω καλά. Χαίρομαι που δεν ενθουσιάστηκες. Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Γιατί όταν πήγαμε στην τουαλέτα, μου είπε ότι της αρέσει ο φίλος σου, ο Νίκ. Όχι, σοβαρά, δεν το πιστεύω. Νόμιζα ότι μου την έπεφτε. Απίστευτο. Ναι, είναι ντροπαλή. Έχει πρόβλημα και πηγαίνει μέχρι και σε ψυχολόγο. Όταν της αρέσει κάποιος πολύ, τον απορρίπτει με τη μία. Από φόβο μήπως την απορρίψει εκείνος. Α, την καημένη. Ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ναι. Ναι, φυσικά, αλλά δεν μου έρχεται τίποτα στο μυαλό. Και ο Νίκ είναι πολύ ντροπαλός, λοιπόν, ξέρεις. Λοιπόν, εγώ λέω να τους αφήσουμε μόνους τους. Για να ηρεμήσουν, να γνωριστούν, να μιλήσουν. Ορίστε αυτά που ζήτησες. Έλα, πάρ' τα. Ναι, ξέρεις, ηρέμησε λιγάκι και όταν το ξαναείδα, κατάλαβα πως δεν είναι κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στον κήπο. Τι λέτε? Είμαι πολύ κουρασμένος, παιδιά. Μην με παρεξηγείτε. Πηγαίνετε και θα έρθω. Δεν σας πειράζει, έτσι? Όχι. Πάμε. Πάμε, Φέλη. Εγώ θα πάω πρώτα αυτά στο δωμάτιο.
θα τα πάμε εμείς. Όχι, όχι, είναι ο δρόμος μου άλλωστε. Πηγαίνετε εσείς, άντε. Δείξε μου το βασιλικό, τις ντομάτες. Μη μ' αγγίζεις. Παρατρίχα, αλλά ξεφύγαμε όμως. Σωστά, ξεφύγαμε, αλλά εγώ δεν το ξανακάνω αυτό. Τι λες τώρα, αυτή είναι ζωή, αλλιώς θα βαριέσαι. Τουλάχιστον θα έχω ήσυχη ζωή. Δεν καταλαβαίνω πώς ερωτεύτηκε ο Φρανσίσκο. Μα πώς του αρέσει, σε βαρετή. Σύμφωνα με αυτά που μου είπε, δεν του αρέσω πια. Τι, σου είπε τέτοιο πράγμα? Ναι. Και γιατί είσαι έτσι? Εγώ νόμιζα ότι δεν σε ενδιέφερε πια, ότι δεν τον αντέχεις. Τώρα ούτε με ρωτάει πια για το υποτιθέμενο αγόρι μου, ούτε με κυνηγάει. Εντάξει, μπορεί να μην του αρέσεις πια. Γιατί κοιτάς την ώρα? Η Λουχάν δεν έχει γύρισει ακόμα. Είναι αργά, που γυρνάει τέτοια ώρα? Καλά, κοίτα, Μαρίζα, δεν ήθελα να σου το πω επειδή θα θύμωνες. Η Λουχάν δεν πήγε στο σπίτι σου γιατί μίλησε με τον Μάρκο. Θα τη σκοτώσω! Όχι πάλι με αυτόν, δεν το πιστεύω! Μη φωνάζεις. Δεν με νοιάζει αν με ακούσουν. Θα φωνάζω όσο θέλω. Τα χαλάει μαζί της και τώρα τι θέλει πάλι. Μα είναι τόσο ηλίθια. Δεν μπορώ να τη βλέπω να υποφέρει. Είναι η καλύτερη μου φίλη. Όχι, δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι. Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν είναι ερωτευμένη. Ναι, μπορώ. Θα έκανα τα πάντα για τη Λουχάν. Θα μπορούσα να τον κάνω να φύγει και από το σχολείο ακόμα. Με τρομάζεις τώρα. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα άλλο είδος μαρουλιού, όχι το κανονικό. Όχι αυτό που ξέρω εγώ. Έτσι νομίζω. Τα παιδιά. Σωστά. Θα πρέπει να... Συγγνώμη, Φέλη, αλλά ο Άλαν μου ζήτησε να πάω κάπου μαζί του. Διασκέδασε με τον Νίκ. Μετά θα μου τα πεις. Καλή τύχη σ' όλα. Να πάρω πρωινό μαζί σου. Άντρε, είναι πολύ νωρίς. Μη με προκαλείς. Συγγνώμη, Σόνια. Πίστευα ότι θα περνούσαμε μια ξέχαστη νύχτα. Αλλά πάντα κάποιος μπαίνει στη μέση και... Δεν το πιστεύω ότι απέρριψε τη δουλειά. Πιστεύω ότι αυτός και ο αδερφός του κάτι κρύβουν. Να σου ζητήσω κάτι. Σταμάτα να μιλάς για τον Οκτάβιο. Έτσι το λένε Μάρτιν. Έστω, δεν θέλω να μιλάς για αυτούς. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά το κάνω για την κόρη μου, Άντρε. Για την κόρη σου. Μια χαρά είναι η Μαρίζα. Σταμάτα, σταμάτα τις φαντασιώσεις. Σε παρακαλώ. Εκτός βέβαια αν ενδιαφέρεσαι ήδη. Τι? Πώς το λες αυτό το πράγμα? Δεν θα το ανέχτω και θα το εκτιμούσα αν δεν μου το ξαναέλεγες ποτέ. Βλέπεις πώς μου φωνάζεις. Δεν σε νοιάζει τι θέλω εγώ. Δεν μετράει η σκέψη μου εμένα ποτέ. Ωραία, ε? Όχι, εγώ θα το σηκώσω. Κι αν είναι άντρας, θα δεις τι θα του πω. Εμπρός. Ποιος είναι? Ναι. Ο Τουλόφ. Ναι, εδώ είναι. Α, όχι. Τι έκανε πάλι η Μαρίζα? Ναι. Όχι, σε παρακαλώ, φύγε. Έλα τώρα, σε περίμενα να ξυπνήσεις και ξύπνησες. Δεν ξύπνησα ακόμα. Ξύπνησες. Χθες το βράδυ δεν σε είδα και ήθελα να μου πεις που πήγες, γιατί άρχισες να γυρίσεις. Αν ήσουν με τον Μάρκο, θα σε σκοτώσω. Λουχάν, ο Μάρκος ήταν με τη Φερνάντα. Και εσύ έκλαιγες, ε? Έκλαιγες εκεί ή όταν ήρθες εδώ? Γιατί δεν μου τηλεφώνησες, Λουχάν, σταμάτα αν δεν ήσουν καλά? Να μιλάς, είναι πολύ νωρίς, Μαρίζα. Βγήκαμε άλλο. Τι? Η Μαρίζα όλο και χειροτερεύει. Δεν θυμώνω, καλή μου. Απλά ανησυχώ για αυτήν. Αυτό είναι όλο. Δεν ξέρεις τίποτα για τη ζωή της και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όχι, απλά περηφανεύεται. Είναι ένας άγγελος. Μόνο λόγια, ναι, Μαρσέλ. Μόνο λόγια. Μα άνοιξε τα μάτια σου, σε παρακαλώ πολύ. Ήρθα στο σπίτι σου και έλειπες. Γινόταν όργιο. Την έπιασα μισόγυμνη με ένα γόρι. Και ήταν κι αυτός μισόγυμνος και... Με τον Διέγκο. Αδύνατον, γιατί μου είπε ότι βγαίνει με τον Διέγκο. Αυτός θα ήταν. Δεν μπορεί να βγαίνει με τον Διέγκο, ουρκόλα. Γιατί όχι? Γιατί ο Διέγκο είναι τραβεστή. Παραξενεύτηκες. Είδες, είναι εκτός ελέγχου. Και αν εσύ το αφήνεις να συμβεί, εγώ δεν το επιτρέπω. Ποτέ, όχι. Όχι, αδύνατον, αδύνατον. Τι εννοείς αδύνατον? Αν ήταν η κόρη μου, δεν θα το άφηνα να συμβεί. Τι εννοείς? Ότι θα πρέπει να επέμβω. Όχι, μια στιγμή. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν θα το αφήσω. Σόνια, να μπορεί να απέφευγα τις ευθύνες μου, αλλά αυτό δεν θα γίνει και αυτή τη φορά. Αυτό ακριβώς ήθελα να δω κι εγώ.
Το ήξερα ότι είχες κάτι με τη Σόνια, ρε. Συγγνώμη, με τίποτα. Μπορώ να σου εξηγήσω, Κλώτια. Άσε με σε παρακαλώ. Τι να μου εξηγήσεις, αφού είναι ξεκάθαρο, το βλέπω. Μέχρι πότε θα με απαντάς. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζω. Άκου το Μαρσέλ. Εσύ πάψε. Άκουσε με. Δεν είναι αυτό. Τι θες να πεις, ότι ήσουν σε μπάρ την Κυριακή. Ναι. Τι σύμπτωση. Αυτή μείνει ακριβώς δίπλα. Συζητούσατε για θέματα του σχολείου. Όχι, κανείς λάθος. Χαμήλωσε λίγο τον τόνο σου. Υπάρχουν άτομα που με ξέρουν εδώ. Είμαι δημόσιο πρόσωπο. Κοίτα. Μην κάνεις κοινή. Τώρα θα με ακούσεις. Σε παρακαλώ, θα γίνουμε ρεζίλοι. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή. Κλόντια, σε παρακαλώ. Σόνια, τι θα κάνω. Πήγαινε και πες της ότι συναντηθήκαμε για να μιλήσουμε για τη Μαρίζα. Σε παρακαλώ. Σωστά. Να μιλήσουμε για τη Μαρίζα. Εγώ το πληρώσω, μην ανησυχείς, πήγαινε. Ευχαριστώ. Κλόντια, Κλόντια. Τι άλλο? Τίποτα άλλο, στα είπα όλα. Όχι και όλα, πώς το συνάντησες για παράδειγμα, πες μου. Όπως όλους τους άλλους, στο δρόμο, Μαρίζα. Όχι, θέλω λεπτομέρειες. Το συνάντησα στο δρόμο, συναντηθήκαμε, είπε γεια, είπα γεια, τελεία, αυτό ήταν. Α, έλα, άστα αυτά τώρα, πες μου τα όλα. Όχι, το συνάντησα, με κάλεσε να πιούμε τσάι και αυτό ήταν. Γι' αυτό δεν ήρθα σπίτι σου, θυμάσαι. Καλά, δεν με πειράζει, είναι τέλειο. Χαίρομαι που ξέχασε τον Μάρκο. Πότε θα τον γνωρίσω? Δεν ξέρω, όχι ακόμα. Γιατί όχι ακόμα? Γιατί είναι ντροπαλός. Και αν το γνωρίσω σε πολλούς, θα φοβηθεί. Έχεις δίκιο, αλλά εμένα θα με συμπαθήσει όταν με γνωρίσει. Ναι. Πώς τον λένε? Το λένε Λουσιάνο. Λουσιάνο. Ναι, Λουσιάνο. Αχ, μου αρέσει. Είμαι πολύ χαρούμενη για σένα. Μπράβο, μπράβο, Λουχάν μου. Ναι, Μάρτιν και Οκτάβιο Αντράντε. Θέλω να μου βρεις πληροφορίες για αυτούς. Όχι, δεν κάνω τον μπάτσο. Θέλω να προσλάβω έναν από τους δύο για ένα σόου που κάνει η Σόνια και τον ψάχνω. Δεν ξέρω. Βρες το φάκελό του. Θα περιμένω τηλεφωνό σου. Σε παρακαλώ, πάρε με. Εντάξει. Όχι. Όχι, δεν ξέρω πού θα είμαι. Αλλά σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μόλις πάρεις τις πληροφορίες, μπορείς να με πάρεις το κινητό. Έχεις το νούμερο. Και δεν είναι ανάγκη να μαθευτεί αυτό. Εντάξει. Σύμφωνοι. Γεια. Συγγνώμη, Σόνια, αλλά πρέπει να σε προστατέψω. Τι. Σόλ, η Φέλη είμαι. Είναι το πέμπτο μήνυμα που σου στέλνω σήμερα. Μπορείς να μου τηλεφωνήσεις στο σχολείο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ξέρεις κάποιον Μανουέλα Γύρε? Ναι, ένα λεπτά θα τον φωνάξω. Ευχαριστώ. Μανουέλ, κάποιος σε ψάχνει. Ευχαριστώ. Σαμπρίνα. Πώς είσαι έτοιμος? Ναι. Πάμε, πάρε καρά στην πόρτα. Δεν θέλω να σε ενοχλώ, Μαρίζα. Απλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι ήταν αυτό που είπε ο κύριος Ντουνόφ? Για ποιο πράγμα λες? Μη μου κάνεις ερωτήσεις για να αποφύγεις το θέμα. Ο Ντουνόφ μου μίλησε. Έπαιζα χαρτιά με τους φίλους μου όταν ο Ντουνόφ μπήκε θυμωμένος και άρχισε να με ρωτάει για την Πιλάρ. Αν δεν ξέρει που είναι η κόρη του, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Εντάξει, γεια. Δίκιο έχει το παιδί μου. Εγώ είμαι πάλι χαζή. Έλα τώρα, μπαμπά, ήμουνα στο εμπορικό κέντρο, δεν είδα τη Μαρίζα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τότε τι είναι? Η μητέρα σου. Τι έχει, μαμά, μπαμπά? Νομίζει ότι την απατάω. Και είναι αλήθεια? Όχι, ήταν μια παρεξήγηση, γλυκιά μου. Ποτέ δεν την απάτησα τη μητέρα σου και ποτέ δεν θα το κάνω, σε παρακαλώ. Και πήγαινε και ξεκαθάρισε το και τελείωσε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μου ανοίγει, δεν με ακούει. Τι λέω, γλυκιά μου, είσαι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει. Εγώ? Ναι, εσύ. Μίλα στη μαμά σου. Πες της να μ' ακούσεις. Σε παρακαλώ. Κοριτσάκι μου γλυκό, βοήθησε με. Δεν ξέρω. Είμαστε καλοί στο φλερτ, Είμαστε. Άξιζε όμως. Πρώτη, ήταν φίλε. Πολύ όμορφη. Ναι, η Μόνικα. Ωραίο σώμα όμως, Τόμι, βρήκαμε κοπέλες στο χασάπικο. Το καταλαβαίνεις αυτό, Μην αναφέρεις το χασάπικο, αρρωσταίνω. Κοίτα ποιος ήρθε. Τι έγινε? Τι έγινε? Ενώ τα λέγατε με τα κορίτσια, εγώ ήμουν έξω. Κοίταζα τα αστέρια. Και αναρωτιόμουν από ποιον έχω πάρει την κατάρα του Μπακούρη. Τι είναι αυτό? Αυτή που δεν σου επιτρέπει να έχεις κορίτσι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά με μένα πάντα έτσι είναι. Ατυχία είναι, μη σε παίρνει από δεν κάτω. Δεν είναι ατυχία, συμβαίνει πάντα. Ηρέμησε, Γκίντο. Δεν μπορώ. Ραμόνα! Γεια σου, γεια μου. Πώς είσαι? Γεια σου, Τόμας. Μαμά, δεν μπορείς να με ακολουθείς παντούλες και είμαι μωρό. Εντάξει. Ηρέμησε, δεν ήρθα για σένα. Ήθελα να δω τον Πάμπλο. Ορίστε, Πάμπλο. Σπιτικά λαζάνια. Για μένα? Ναι. Οχ, τέλεια. Πεινάμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έφερα και αυτά εδώ γιατί βλέπω ότι χρειάζεστε μερικά πράγματα. Όπως κουβέρτες, πετσέτες, τέλεια, είσαι και η πρώτη, Ραμόνα. Εδόνια. Και σου έφερα αυτό. Τι είναι αυτό? Ορίστε.
Και για μένα. Ναι. Δεν νομίζω πολύ να το εδώ πέρα. Μου αρέσει το δωμάτιο άδειο. Είναι πιο λιτό. Έτσι όπως είναι τώρα είναι ωραίο. Καλά μην γκρινιάζεις, γιέ μου. Δεν είναι απαραίτητο να το βάλεις κάπου. Και τότε γιατί το έφερες? Για να τον προσέχει. Γιατί μου φαίνεται ότι δεν έχει κανέναν για να τον προσέχει. Πόσο καιρό μένεις εδώ? Ένα χρόνο. Περίπου ένα χρόνο. Σου λείπει το σπίτι σου? Ναι, αλλά κατάφερα να πάω το καλοκαίρι. Πέρασα λίγο χρόνο με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, την αδερφή μου. Αλλά ναι, είναι δύσκολο να είσαι μακριά από το σπίτι σου. Ναι, σίγουρα. Δεν έχεις μεξικάνικη προφορά όταν τραγουδάς? Δεν το πρόσεξα ποτέ. Πώς και έτσι, είναι όρος από τη δισκογραφική? Ποια δισκογραφική? Για τους Airway. Όχι, δεν έχουμε. Πώς και έτσι, είστε σημαντικό συγκρότημα. Ευχαριστώ, αλλά δεν είμαστε. Όχι, δεν. Σοβαρά, δεν το πιστεύω. Κανείς από εμάς δεν είναι καλός σε αυτά τα θέματα. Απλά μας αρέσει να τραγουδάμε. Οπότε το αφήσαμε. Το ξέρεις ότι ο μπαμπάς μου είναι μεγάλος παραγωγός και θα μπορούσε να σας βρει καλούς συνεργάτες. Λες μετά το πάρτι? Πιστέψουμε, οι Airway θα έχουν δισκογραφική σύντομα. Ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά, δεν τα έχεις χάσει όλα πια. Φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κάπου τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς. Μπορείς να αποδείξεις ότι με το θάρρος σου μπορείς να νικήσεις. Όνειρα που θες να πραγματοποιήσεις. Κι αν ποτέ πιστέψεις πως έχασες χρόνο, δεν θα είναι αργά να ξεχάσεις τον πόνο. Πίστεψε σε σένα, μην ακούς κανένα. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κι ακού τώρα τι σου λέει η καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς τώρα.
ίντερνετ. Έλα, λοιπόν, μπες στο ίντερνετ να μιλήσουμε με την Μία. Φέλη Μήτρε. Κωδικός. Τι συμβαίνει, Φέλη? Τι εννοείς τι συμβαίνει? Κι αν μας ρωτήσει, κορίτσια, τι έκανε ο Μανουέλ, τι θα της πω, μπορείς να μου πεις. Τι εννοείς? Ότι όλα είναι καλά. Αυτό θα της πεις. Α, όλα μια χαρά είναι εδώ. Και μάντεψε, σε πατάει με μια Σαμπρίνα. Όχι, όχι, Φέλη, αυτό δεν μπορούμε να το αναφέρουμε καθόλου. Δεν μπορούμε να της χαλάσουμε το ταξίδι της. Αλλά ούτε μπορούμε, ξέρεις. Της είπε να τον προσέχουμε. Και η εμπιστοσύνη έρχεται πρώτη. Θα προτιμούσα να της πω τι συμβαίνει παρά να το μάθει εκείνη και μετά. Εντάξει. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Τι? Λοιπόν, θα παρακολουθούμε τον Μανουέλ όλο και πιο κοντά. Πιο κοντά. Κοντά. Α, πιο στενά από πριν. Και για την ώρα θα πούμε στη Μία ότι όλα είναι μια χαρά. Υπό έναν όλο. Ποιον? Ότι δεν θα πούμε τίποτα για την ώρα. Εντάξει, Φέλη. Τι νόστιμο που είναι, Δεούλη μου! Βλέπεις, έχω κρυφά ταλέντα. Βλέπω. Αυτό είναι για μένα? Όχι. Για ποιον είναι? Για τον Λουσιάνο. Σκοπεύεις να κατακτήσεις και το στομάχι του, ε? Ίσως. Πού θα πάτε? Εδώ, γύρω. Και θα έρθει να σε πάρει από το σχολείο? Ναι, θα βρεθούμε στη γωνία. Όχι, όχι στη γωνία, πες του να έρθει από εδώ, Λουχάνη, θέλω να τον γνωρίσω. Όχι, σου είπα, είναι πάρα πολύ ντροπαλός. Έλα τώρα. Όχι. Λουχάνη. Χαίρομαι που ξέχασες τον Μάρκο. Ναι. Τέλεια. Μετά θα μου τα πεις όλα. Εντάξει. Γεια. Έλα, πήγαινε. Λουχάν. Λουχάν. Hey. Α, συγγνώμη. Ναι. Ψάχνω τη Βικτόρια. Ποια τάξη? Δεν ξέρω σε ποια τάξη πάει. Ρόκο, ο κύριος από εδώ ψάχνει να βρει μια Βικτόρια. Ναι, ας το σε μένα, μην ανησυχείς. Ψάχνετε τη Βίκο. Ναι. Πώς είστε, εγώ είμαι ο Ρόκο, ο φίλος της. Και τι σας φέρνει εδώ? Ώστε έτσι λοιπόν, είσαι ο φίλος της, ε? Ναι. Mm. Και πού είναι η Βίκο, παρακαλώ? Δεν είναι εδώ, δεν έχει έρθει στο σχολείο. Α, δεν είναι εδώ. Κοίτα, γόρι μου, αν είσαι φίλος της, δεν θα έπρεπε να γνωρίζεις που είναι, με ποιον είναι και τι ώρα θα γυρίσει, ε? Εντάξει, εγώ είμαι cool, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Α, δεν είσαι τέτοιος τύπος, ε? Δώστησε ένα μήνυμα, Ρόκο. Είμαι ο Έκτορ και να μου τηλεφωνήσει αμέσως. Το πιάσεις αυτό, φιλαράκο μου? Μπήκες καλά στο νόημα? Θα με ξαναδείς. Σύντομα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, δεν νομίζεις, Μάρκο? Γιατί? Χωρίς λόγο. Ενώ εσύ κάθεσαι και μελετάς εδώ σαν χαζός, η Λουχάνη είναι με τον Λουσιάνο. Με τον Λουσιάνο? Ναι. Ποιος είναι ο Λουσιάνο? Δεν το ήξερες. Η Λουχάν βγαίνει με τον Λουσιάνο. Το μόνο που ελπίζω είναι να μην είναι τόσο βλάκας όσο το προηγούμενο αγόρι της. Και από πού είναι αυτός? Ποιος νοιάζεται. Το σημαντικό είναι ότι του έφτιαξε ένα νόστιμο σοκολατένιο κέικ και τώρα το τρώνε μαζί. Για περίμενε. Τώρα είναι μαζί? Μόλις έφυγαν. Σου αρέσει να λες παραμύθια, ε? Δεν λέω παραμύθια. Αν είσαι τόσο χαζός που δεν με πιστεύεις, τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Δεν σε νοιάζει? Όχι. Μόλις είδα τη Λουχάν, ήταν μόνη της στη στάση. Δεν υπήρχε κανένας εκεί, ούτε Λουσιάνο, ούτε κανείς. Σταμάτα λοιπόν να μου λες παραμύθια, Μαρίζα. Περάσαμε καλά χθες, έτσι? Ναι, περάσαμε τέλεια. Να το ξανακάνουμε καμιά μέρα, τι λέτε? Μπορούμε να περάσουμε από το κρεοπωλείο αύριο. Όχι, δεν δουλεύουμε αύριο, όχι. Γιατί? Επειδή δουλεύουμε τα Σαββατοκύριακα. Και τι έγινε, τι κάνετε τις καθημερινές? Κάνουμε άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά, ναι. Τυχερή, πού? Στο Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο? Ναι, δουλεύουμε στην καθαριότητα του Δήμου. Θα πρέπει να είναι δύσκολη δουλειά. Ναι, και όταν έρχεται το βράδυ είμαστε πτώματα. Πρέπει να ξεκουραζόμαστε πολύ. Γι' αυτό να πηγαίνουμε τώρα σιγά σιγά, γιατί πρέπει να κοιμηθούμε. Αχ, τι θυσία. Ναι, τι λέτε, παιδιά, πάμε? Μα πάμε, ναι. Εδώ ήσουν, επιτέλους, σε βρήκα. Τι συμβαίνει? Έχω ένα μήνυμα για σένα. Από? Από αυτόν που βγαίνει με ξέρεις πια. Και ήρθε να σε δει και του είπα ότι δεν ήσουν εδώ. Είσαι χαζός. Περίμενε. Δεν μου αρέσει. Ήρθε με πολύ ύφος. Και γιατί δεν μου το είπες?
Γιατί δεν θέλω να τον βλέπεις. Δεν θέλω, είναι βίαιος. Είναι τρελός. Περίμενε, ποιος είσαι? Ποιος νομίζεις ότι είσαι να μου λες ποιο να βλέπω και ποιο να μην βλέπω? Με ποιο να βγαίνω και με ποιο να μην βγαίνω? Είσαι συνέχεια μέσα στα πόδια μου. Για κοίτα τη δουλειά σου, το πιασες. Για να δούμε, ναι, τα καταλαβαίνω όλα. Σίγουρα τώρα. Αυτό είναι. Το κατάλαβες? Γιτώ, άσε, θα το εξηγήσουμε εμείς. Περίμενε λιγάκι. Πρέπει να πω καταρχάς ότι δουλεύεις σαν σκουπιδιάρης μέσα στην εβδομάδα και ότι κάνεις διανομές εδώ τα Σαββατοκύριακα. Υπέροχα. Μόνο αν ρωτήσουν. Τέλεια, είσαι ίδια. Τα είπες μια χαρά, μπράβο. Δεν θέλω να νομίζω ότι είμαστε ψεύτες. Δεν το είπα αυτό, δεν χρειάζομαι εξηγήσεις. Θα έχεις τους λόγους σου. Άσε που νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να είσαι γιος πολιτικού και να έχεις τόσα λεφτά, επειδή ποτέ δεν ξέρεις πότε κάποιος είναι μαζί σου για σένα ή για αυτά που έχεις. Αυτό είναι το πρόβλημα του να έχεις λεφτά. Τι πρόβλημα, να έχεις λεφτά. Εμείς είμαστε φτωχοί, άρα δεν έχουμε προβλήματα, σωστά. Άσε μας τον μαμά. Ήσυχο. Κάποια μέρα ο Γκίτο θα καταλάβει ότι το να είσαι φτωχός δεν είναι ντροπή. Κάποια μέρα, δεν σταμάτα, είναι ντροπή. Σταμάτα, Γκίτο, κόφτο. Έλα, πάμε. Η μυρωδιά εδώ έχει αρχίσει να μου τη δίνει στα νεύρα. Πάμε. Α, είναι απαράδεκτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λαζάνια. Γεια σου, γλυκέ μου. Αυτό ήταν. Λοιπόν, τέλος ταξιδιού. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξέρεις ότι πέρασα πολύ ωραία. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πω στον παπά μου για τους Airway. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ωραία. Και εγώ. Γεια. Βίκο, άκου. Ο Μανουέλ είναι εκεί έξω και μιλάει με αυτή την κοπέλα. Μόλις ήρθαν. Τι κάνω τώρα? Δεν ξέρω, κανόνισε το θέλει. Εγώ? Ναι, άντε. Πήγαινε, μίλα της. Δεν ξέρω, σκέψου κάτι. Τι? Ρώτα την αν της αρέσει ο Μανουέλ. Και πώς να θέλει, κανόνισε το, πήγαινε, εντάξει. Σίγουρα. Άντε, φύγε. Ναι. Α, γεια, μπαμπά. Περίμενε, μη φωνάζεις, μπαμπά. Άκουσε με. Έχω τα λεφτά. Όχι, μην έρθεις στο σχολείο εσύ. Θα έρθω εγώ αύριο στο σπίτι να στα δώσω. Εγώ. Ναι. Πρόσεχε! Τι κάνεις? Δεν είδες το αυτοκίνητο. Είσαι καλά? Ναι. Θα σας σκότωνα. Δεν είδα να έρχεσαι. Ήθελα να γνωρίσω τη φίλη σου. Με λένε Φέλη, αλλά το όνομά μου είναι Φελισίτα και οι φίλοι μου με φωνάζουν Φελισίτα. Α, εντάξει. Από εδώ η Σαμπρίνα. Σαμπρίνα, ωραίο όνομα έχεις. Ευχαριστώ. Είσαι καλά? Πρέπει να πηγαίνω. Όχι. Μπορώ να σε φωνάζω Σαμπρί? Φυσικά και μπορεί. Περίμενε, Σαμπρί. Φέλη, σε παρακαλώ, ας την αφήγη. Εντάξει, δεν πειράζει. Πες μου, τι θες. Σου είπα ότι είμαι φίλη του Μανουέλ. Ναι. Μόλις τώρα. Αλλά ξέχασα να σου πω ότι είμαι η καλύτερη φίλη της φίλης της Μία. Ποιας Μία? Δεν σου είπε για τη Μία ο Μανουέλ? Όχι, επειδή μιλούσαμε για δουλειά όλη την ώρα και δεν μπορούσα να... το ξέχασα. Λεπτομέρεια, Ας πρόσεχες. Πώς περάσατε? Καλά. Πού πήγατε? Βόλτα. Φάγαμε το κέικ. Ήταν πολύ νόστιμο. Ωραία. Συναντηθήκατε στη γωνία? Ναι. Φτάσαμε την ίδια ώρα. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Γιατί λες ψέματα. Τι εννοείς? Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Ανέβηκες στο λεωφορείο, αλλά ήσουν αμόνη, Λουχάν. Ποιος σου το είπε αυτό? Δεν έχει σημασία. Απλά πες μου γιατί μου λες ψέματα. Δεν λέω ψέματα, σταμάτα. Εσύ σταμάτα. Θέλω να ξέρω τι μαγειρεύεις και σε ποιον πήγες στο κέικ, Λουχάν. Όταν κάτι δεν σου πάει καλά, οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά, δεν τα έχεις χάσει όλα πια. Φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κάπου τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή.
καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Μπορείς να αποδείξεις ότι με το θάρρος σου μπορείς να νικήσεις όνειρα που θες να πραγματοποιήσεις. Κι αν ποτέ πιστέψεις πως έχασες χρόνο, δεν θα είναι αργά να ξεχάσεις τον πόνο. Πίστεψε σε σένα, μην ακούς κανένα. Άλλαξε επιτέλους όνειρα κι ακού τώρα τι σου λέει η καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς.